Και μετά από όλα όσα ακούσαμε από τον Στέλιο τον Τζίτζιο, τελικά τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι η Ευρώπη? Πάνω σε ποιο θεμέλιο λίθο και σε ποια σταθερή βάση λειτουργούν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση είναι ότι ο θεμέλιος λίθος και η σταθερή βάση της λειτουργίας όλων των κρατών μελών της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου είναι η ίδια η δημοκρατία. Ποιος όμως είναι αυτός ο οποίος όρισε ποια είναι η δημοκρατία? Εμείς και πάλι οι Έλληνες. Η δημοκρατία είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που δώσαμε οι Έλληνες στην ανθρωπότητα. Αλλά για ποια δημοκρατία μιλάμε? Για αυτήν η οποία όλα τα κράτη με τις διοικήσεις τους νομοθετούν πάντα ενάντια στον Έλληνα πολίτη, αλλά και σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη? Μιλάμε για μια πραγματική δημοκρατία, όπου είναι μόνο η δημόσια διοίκηση, η κρατεότητα των πολιτών, η δύναμή τους, η ισχύ τους, που με τις αποφάσεις που παίρνουν και λαμβάνουν οι ίδιοι οι πολίτες, λειτουργούν με ανιδιοτέλεια για το σύνολο των πολιτών της πολιτείας τους. Οι διοικήσεις που αποφασίζουν οι ίδιοι οι πολίτες είναι οι εκπρόσωποι τους και όχι οι αντιπρόσωποι, όχι τα αφεντικά τους. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε ένα μόρφωμα της δημοκρατίας όπου η ισχύς μεταβιβάζεται από τους πολίτες σε μία μειονότητα πολιτικών προσώπων οι οποίοι είναι οι αντιπρόσωποι μας και οι οποίοι θεωρούν ότι το κράτος είναι η ιδιοκτησία τους και οι πολίτες είναι οι υπόδουλοι τους.